Κύριε Κανέλη, από τη μία η γαλάζια πατρίδα και από την άλλη μάθαμε από τον Τζαβούσογλου ότι η Ελλάδα βυθίζει βάρκες και δολοφονεί πρόσφυγες. Αυτό κάνουμε. Κοιτάξτε, δείτε. Έχετε και μία μανία να παρακολουθείτε και την τελευταία απόχρωση της τουρκικής προπαγάνδας. Καλά κάνετε σε ένα βαθμό. Δεν έχει σημασία να τα παρακολουθείτε. Ναι, μια χαρά κάνετε, αλλά μην ψάχνετε βαθύτερες ερμηνείες συγκεκριμένων αποχρώσεων, πολύ συγκεκριμένων και πολύ παλιών διεκδικήσεων. Δεν είναι τωρινές αυτές οι διεκδικήσεις. Καλά, για πατρίδα δεν είναι τωρινή. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Αν τους παρακολουθήσετε τι έχει ζητήσει η Τουρκία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, τι κινήσεις έχει κάνει, έχουν υπάρξει δραματικότερες στιγμές από αυτήν τη διεκδίκηση της γαλάζιας πατρίδας με την Τουρκία. Μην το συζητήσουμε τώρα. Αυτά που έχουν συμβεί στη Συρία, που είναι μία διαφοροποίηση της συνθήκης της Λοζάνης, χρησιμοποιώ πολύ μαλακούς όρους, και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία είναι αυτός που είναι. Ακούω και διαβάζω αν επηρέασε η Τουρκία και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Το για προσφυγικό να δούμε. Είναι απειλή, κυρία Κανέλη. Τεράστια. Έτσι όπως εξελίσσεται. Τεράστια. Είναι τεράστια. Μόνο που δεν είναι τωρινό ζήτημα. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο παλιό. Τώρα τι κάνουμε, γυρίστε, με γυρίστε με πολλά θέμα. Χρόνια πίσω. Όταν φτάνει και λέει ότι πνίγουμε εμείς βάρκες και σκοτώνουμε και νομίζω, ακούστε, ό,τι και να πούνε οι Τούρκοι, θα το πούνε γιατί τους συμφέρει να το πούνε. Και εμείς θα μπορούσαμε να λέμε αντίστοιχα πράγματα για τους Τούρκους. Το πρόβλημα είναι ποια είναι η στάση μας απέναντι στο προσφυγικό, τι κάνουμε εμείς για το προσφυγικό και κυρίως τι κάνουμε απέναντι στην Ευρώπη. Σας θυμίζω, το προσφυγικό στην Ελλάδα γίνεται τεράστιο πρόβλημα εθνικό, στα αλήθεια εθνικό. Γιατί από τη μία μεριά υπάρχει καταστολή και από την άλλη μεριά υπάρχει ο εγκλωβισμός. Ο εγκλωβισμός όμως είναι ευρωπαϊκή δυνατότητα. Βέβαια. Ναι, αλλά αυτό δεν πάει να το αλλάξουμε εμείς. Είναι ευρωπαϊκή δυνατότητα. Το βλέπει συμφωνία. Κοιτάξτε τώρα, σας ακούτε τι λέτε. Είσαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι, σύμφωνα. Ο εγκλωβισμός έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάντηση είναι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να κάνει κανένας, ή θα κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι ακολουθεί διαδικασίες Ορμπάν και κάτι άλλο, ή αν κάνει κάτι άλλο θα τη βρίζουν. Και θα έρχονται οι Ευρωπαίοι και θα λένε δεν είστε ανθρωπιστές και δεν είστε κάτι άλλο. Οργιάζουν οι ΜΚΙΟ. Οργιάζουν οι οργανώσεις. Υπάρχει αντίληψη και ο τρόμος ο οποίος καλλιεργήθηκε από τον Τραμπ για τους δικούς του λόγους για το πόσοι από τους διχαντιστές θα θελήσουν να γυρίσουν στις χώρες τους και αν είναι Ευρωπαίοι διχαντιστές. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται για τους διχαντιστές που φύγανε από εκεί και δεν θέλει να τους κάνει. Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε. Και χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς. Τη μία για να γίνει βάση προσφύγων. Τη δεύτερη για να γίνει χώρος άσκησης όλων των Αμερικανικών βάσεων και τοποθέτησης σε μία μετακίνηση προς τα ανατολικά της απειλής, του κινδύνου και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και έρχονται και οι Τούρκοι στη μέση, οι οποίοι διεκδικούν με αυτοκρατορικές, όπως λέει και ο πρόεδρος, δημοκρατίες, προδιαγραφές, πράγματα που τα διεκδικούσαν πριν και τα διεκδικούν μετά. Το ζητούμενο είναι τι θέλει η χώρα. Και για ποιον το θέλει και το θέλει για το λαό. Ποια είναι η απάντηση της Ελλάδας? Κοιτάξτε, η απάντηση της Ελλάδας διαφέρει από πολιτικό κόμμα σε πολιτικό κόμμα. Διαφέρει από τους ανθρώπους που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λέμε ένα εθνικό θέμα, όπως είπατε και εσείς. Ποια είναι η απάντηση, πρέπει να είναι εθνική. Στο εθνική. Εθνικό θέμα είχατε εσείς ποτέ την αντίληψη ότι υπάρχει ενιαία γραμμή? Δεν είναι δυνατόν να μου το λέτε αυτό. Υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει για άλλα πράγματα εθνική ενιαία γραμμή. Θα έπρεπε να υπάρχει, κυρία Κανέλη, εθνική γραμμή σε αυτό το θέμα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το έθνος δεν μπορεί να το αποκόψει από το λαό, ναι. Κοιτάξτε, για να υπάρχει μια γραμμή πρέπει να είναι λαϊκή η γραμμή. Δηλαδή να αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται να αφορά το σύνολο μόνο σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια, το ΦΠΑ, την έγκριση και τούτο και εκείνο. Στο προσφυγικό, ποια είναι η εθνική γραμμή, λοιπόν? Η εθνική γραμμή είναι να πεμπλακούμε από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο μιας κατάπτυσης της συμφωνίας. Διότι ποια είναι η συμφωνία στην οποία συνενέσαμε, για να δούμε ποια είναι. Θα πληρώνετε την Τουρκία για να μην φεύγουν οι πρόσφυγες από εκεί. Και άμα φύγουν οι πρόσφυγες από εκεί, θα πληρώνετε την Ελλάδα για να τους έχει εδώ. Εδώ που είμαστε λοιπόν. Με συγχωρείτε, εναλλακτική. Η ευρωπαϊκή πολιτική θέλει την Ελλάδα εναλλακτική φυλακή. Ή σε τουρκική φυλακή θα είναι, ή σε. Ενώ φυλασσόμενο χώρο. Δεν απαντάτε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση τη Ελλάδα. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής. Προφανώς είμαστε. Η Ελλάδα δεν πρέπει να το επιβάλλουμε. Η Ελλάδα, ορίστε. Μπορεί να επιβάλλουμε τις λύσεις. Βεβαίως. Ως Ελλάδα. Βεβαίως. De facto πάντοτε. De facto πάντοτε. De facto πάντοτε. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Για να δούμε όταν έρχονται οι πρόσφυγες εδώ, έχουμε τη δυνατότητα να παρακάμψουμε το Δουβλίνο. Πρωτοστατήσαμε σε αλλαγή του Δουβλίνου. Πρωτοστατήσαμε στο ενδεχόμενο κυρίαρχο κράτος να μπορούμε να εφοδιάσουμε με έγγραφα κάποιους. Άμεσα λέτε. Άμεσα. Να φύγουν, ναι. Άμεσα. Αυτούς που θέλουν να φύγουν. Έχουμε τη, έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε. Δεχτήκαμε πρώτα απ' όλα να έχουμε hot spots. Δεχτήκαμε να έχουμε hot spots. Φτιάχνονται και άλλα τώρα. Όχι. Δεχτήκαμε να έχουμε hot spots. Ένα τυπίου τιμήματος. Πότε? Θα ξεχάσετε την Ιδωμένη. Θα ξεχάσετε που κλείσαν τα σύνορα.
Θα ξεχάσετε τις χώρες του Βίζεγκραντ. Και τώρα πάμε στις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με την Βόρειο Μακεδονία. Σε αυτό δεν πάμε. Η λύση όμως. Στην Ιδωμένη κλείσαν τα σύνορα. Εγώ... Αν θυμάστε καλά, τα τρένα εκεί σταματήσανε για να περνάνε. Διαβάζαμε τα στοιχεία τώρα και από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχουν περάσει άλλες 35.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ναι. Ο Ερντογάν λέει: εγώ θα ανοίξω τις πύλες και θα περάσουν άλλοι τόσους και περισσότεροι. Ναι. Τι κάνουμε. Διαβάζετε τους αριθμούς. Αυτό κάνουμε. Πρώτα απ' όλα σταματάμε τη ροή των προσφύγων. Εμείς. Όχι, βεβαίως μπορούμε. Μπορούμε να τη σταματήσουμε ως Έλληνες, ως πολιτικοί όμως. Δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε στον τρόπο παραγωγής προσφύγων. Τι εννοείτε. Συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε. Συγγνώμη σας το λέω. Στις πολεμικές επιχειρήσεις δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Σοβαρά. Σοβαρά δεν συμμετέχει. Με διάφορους άλλους τρόπους. Σοβαρά δεν συμμετέχει. Με συγχωρείτε δηλαδή, δεν είχατε μέχρι και μονάδες στην Καμπούλ. Θα τρελαθώ δηλαδή. Και δύο εθελοντικές. Άρα παράγουμε και εμείς προσφύγες. Οι περισσότεροι που μου λέτε τώρα που έρχονται από εδώ, από το Αφγανιστάν δεν είναι. Από το Αφγανιστάν δεν είναι. Έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ με τους Αμερικανούς. Έχουμε. Κατά δήλωση των Αμερικανών. Ωραία. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή τι ζητάνε από την Ευρώπη. Τι ζητάνε. Τι ζητάνε. Ή θα φτιάξει ένα τείχο σαν το Μεξικό, που έχει φτιάξει εκεί, ή σας θυμίζω, να πάρει πίσω τους πρόσφυγες τζιχαντιστές της. Mm-hmm. Καθορίζει και από πού θα τους πάρει. Σοβαρά μιλάμε. Ναι, στην πράξη πού είναι οι Αμερικάνοι τώρα τι κάτω, τι, και τι φυλάνε, τα πετρέλαια φυλάνε. Τις ροές των προσφύγων φυλάνε. Για να είμαστε και σοβαροί τώρα. Δεν μας λέτε όμως στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν έχεις 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Εντός του ΝΑΤΟ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε μόνο να αναρωτιέστε και να υποφέρετε. Αλλάζει. Εκτός ΝΑΤΟ. Άρα να φύγουμε από Ευρώπη και ΝΑΤΟ, λέτε. Και λύθηκε αυτομάτως το προσφυγικό, μα φύγουμε. Καθόλου. Μπορεί να υπάρξουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα μπορείτε όμως να χαράξετε μια πολιτική που εσείς τη χαρακτηρίζετε εθνική. Μην μου μιλάτε για εθνική πολιτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτή που είναι εθνική επιλογή αυτή τη στιγμή είναι και η επιλογή που παράγει τα προβλήματα που έχουμε. Άρα η λύση αυτή τη στιγμή η χώρα είναι στοχοποιημένη. Μάλιστα. Και προσέξτε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο τρέχει μεταξύ δύο συμμάχων νατοϊκών κρατών. Κάνω λάθος? Να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή κύριο. Είναι δύο σύμμαχοι στις χώρες. Έλα Μανώλη, ζητώ για να δώσουμε το λόγο στον ένα κύριο πράγμα Φίλη. Μπορώ να πω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε η κυρία Κανέλη και είπε κάτι στην αρχή του λόγου της, ήθελα να πω ότι όταν έχουμε μια Τουρκία που λέει ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα στείλει σχεδόν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες προς την Ευρώπη, και όταν έχουμε μια Τουρκία ότι λέει για τη γαλάζια πατρίδα και βγάζει χάρτες με παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάζουμε αυτήν την είδηση και είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράφουμε τις κινήσεις της Τουρκίας. Ουεκελίμον αν δεν το κάνατε. Ουε και λίμον αν δεν το κάνατε. Μα σας ακούμε. Αυτό και πρέπει να το ξεκαθαρίσω από την πλευρά μας. Ουε και λίμον αν δεν το κάναμε και φαντάζομαι ότι αυτό το κατανοείς και εσύ. Έχουμε μία συνεχή έγκυρη ροή πληροφοριών, διότι ζεις εκεί, διότι ξέρεις τη γλώσσα, ξέρεις την νοοτροπία και μαθαίνουμε τι λένε και τι θέλουν κάθε μέρα. Από την πλευρά σου, ένα ατύχημα έγινε, θυμίζω, ένα ατύχημα έγινε. Μπορείτε να έχετε όσα ερωτηματικά θέλετε, αλλά ένα ατύχημα έγινε και πνίγει και ένα παιδί. Ναι. Αυτοί που πνίγονται στα παραλία της Τουρκίας δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν μαθαίνει όπως τίποτα, μαθαίνει κανένας κάτι για όλα αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο λένε ότι είναι οργανωμένα στρατιωτικά τα νοσοκομεία και οι προσφυγικοί καταβλισμοί εκεί δεν έχει καμία σχέση με ανθρωπισμό και αυτά που λέει η Τουρκία όταν θέλει να πάρει 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να τους εγκαταστήσει σε ένα buffer zone, να μπορεί να τους ξοδεύει δυο. Είδατε τι είπε χθες όμως, εμείς λέει δεν είμαστε προσφυγικό κέντρο, λέει η Τουρκία. Κύριε Φίλη, το έχει ξαναπεί αυτό. Αφού έχει κάνει συμφωνία και έχει πάρει εκατομμύρια για να το κάνει αυτό το πράγμα. Τι εκατομμύρια. Έλεος δηλαδή τώρα. Έλεος. Δημοσιοσχετίστικες είναι αυτές οι ανακοινώσεις. Γιατί, οι πολεμικές. Απολύτως δημοσιοσχετίστικες. Συνέβη, συμβαίνει και θα συμβαίνει επί τις παραμονές των Αμερικάνικων εκλογών για να δημιουργείται ένα εντυπωσιακό γεγονός. Ένα εντυπωσιακό γεγονός ανάμεσα σε αυτά είδατε και για τον Ελληνοαμερικανό εκ Κρήτης καταγόμενο, δεξί χέρι του Μπαγκδατή, ο οποίος πήγε επίσης, που είχε ικανότητα στις γλώσσες, που είναι από την Κρήτη. Προσέξτε για την κατάλληλη στιγμή όλα αυτά. Μπορεί κάποιος να θελήσει να τα εκμεταλλευτεί για άλλους λόγους και ίδια συμφέροντα αλότρια των ειδικών μας. Διότι κατά καιρούς, ξέρετε, εμφανίζεται και ένας Έλληνας πάντα πίσω από οτιδήποτε. Κάτι για να δοθεί η ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε μεγάλα γεγονότα. Το αν θα υπάρξει επόμενος ή μη επόμενος αρχηγός, αν θα υπάρξει πάταξη της τρομοκρατίας σε αυτό το επίπεδο, γυρίζει πίσω στην πολιτική αντίληψη των παιχνιδιών. Μας. Κρατήστε τη φράση των Ισραηλινών. Η νέα μέση Ανατολή.
Έχετε λοιπόν επαναδιάταξη των καπιταλιστικών, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, έτσι γίνεται, των μεγάλων δυνάμεων, θέλετε να σας το πω, άντε να σας το πω, των υπεριαλιστικών παιχνιδιών, όπως και να αλλάξω την ορολογία. Λοιπόν, το υπεριαλιστικό παιχνίδι αλλάζει το χάρτη. Στις αλλαγές του χάρτη συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, η οποία καθεύδει τον ύπνο του ευρωπαϊκού, τάχα μου δίθεν, ευρωπαϊκού κεκτημένου και δικαίου. Οι Αμερικανοί επιχείρησαν σε περιοχή που δεν βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα και αυτό μπορεί να ήταν ένα δώρο των Ρώσων, μεταξύ άλλων, προς τον πρόεδρο Τραμπ, προεκλογικό, όπως σωστά αναφέρατε. Μεταξύ ξανθού γένους και καροτένιου γένους, η Ελλάδα θα έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά τα μαλλιά των ηγετών.